Σήμερα Δευτέρα το απόγευμα, στη μικρή αίθουσα του Δημοτικού Οδείου το απόγευμα, συγκαλείται μια σύσκεψη, μια συνέλευση του Συλλόγου Φωτοβολταϊκών του Νομού Δράμας. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και σε εμάς, το ζήτημα που έχει προκύψει με την κατάθεση στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και της έγκρισής της και την έγκρισή της του νομοσχεδίου που αφορά τη μείωση στις ταρίφες των παραγωγών των φωτοβολταϊκών, δηλαδή την αλλίωση των συμβασιοποιημένων τιμών όπως αυτή έχει υπογραφεί στο παρελθόν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή όλου αυτού του κλάδου. Και δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους με τα φωτοβολταϊκά, εννοώ και αυτούς που είναι πέριξ αυτών, δηλαδή τους ανθρώπους που κατασκευάζουν, τους ανθρώπους που συντηρούν πάρκα, τους ανθρώπους που είναι σε μια διαδικασία ανάπτυξη στην ουσία των ανανώσιμων πηγών ενέργεια στη χώρα, διότι αυτό έχει συνυπογραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλες τις αντιθέσεις και τις αντιρρήσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Ασημάκης Παπαγεωργίου και το ΙΠΚ προχωρούν ακάθεκτοι στην καταστροφή του κλάδου. Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στην έκτακτη συνέλευση, τοποθετήσαμε το θέμα στην ορθή βάση, διότι και μελέτες υπάρχουν και προτάσεις υπάρχουν. Το Υπουργείο εξακολουθεί να επιμένει σε αυτή τη γραμμή. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος είναι ένας. Πρώτον, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο άμεσα. Δεύτερον, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος με τους εκπροσώπους της αγοράς και όχι με μέρος εκπροσώπων της αγοράς. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων τίθεται επικεφαλής του διαλόγου, διότι εκφράζει το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σήμερα εγγεγραμμένες στα επιμελητήρια. Μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, ζητούμε να είμαστε συνομιλητές του Υπουργείου. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το έλλειμμα του ΛΑΓΙΕ δεν οφείλεται στους παραγωγούς ούτε στους καταναλωτές. Οφείλεται σε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες έχουν ορυκτά καύσιμα, λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα και έχουν πάρει τα χρήματα της ΛΑΓΙΕ, δηλαδή τα χρήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται και από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται και από τη συνθήκη του Κιώτο, απαγορεύεται όμως και από τον κανονισμό λειτουργίας και τις υπουργικές αποφάσεις και την νομοθεσία της ελληνική. Επομένως, το έλλειμμα του ΛΑΓΙΕ είναι τεχνητό. Είναι ένα έλλειμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ότι φταίνει η φωτοβολταϊκή. Φταίνει οι άνθρωποι που παράγουν ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Και στην ουσία επιβαρύνει τον καταναλωτή και τον φέρνει απέναντι στους παραγωγούς. Λοιπόν, αυτή η πολιτική του Υπουργείου είναι απαράδεκτη. Πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα υπάρξει μια ενημέρωση επ' αυτού, θα υπάρξει μια συνάντηση για αυτά τα ζητήματα και φυσικά υπάρχει και μια σκληρή απάντηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων προς το Υπουργείο. Θέθηκε το θέμα και στον Πρωθυπουργό. Ζητάμε απόσυρση του νομοσχεδίου, του συγκεκριμένου, και να μιλήσουμε πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις βάσει μελετών. Παράδειγμα, ακόμη και το ΙΟΒΕ έχει κάνει μελέτη που αποδεικνύει αυτά που σας λέω. Και επειδή το επικαλούνται τακτικώς αυτόν τον οργανισμό, αυτό το Ινστιτούτο, το ΙΟΒΕ, το επικαλούμε και εγώ. Να πάρουν εκείνες τις μελέτες και να κάτσουν να εξορθολογήσουν σωστά το πρόβλημα του ΛΑΓΙΕ. Δεν λύνεται έτσι. Καταστρέφουν ένα ολόκληρο κλάδο. Ενδεικτικά σας λέω ότι προσανατολίζονται σε μείωση των συμβασιοποιημένων τιμών, που είναι παράβαση του αστικού κώδικα, να αλλοιώνεις μια σύμβαση, διότι δεν είναι μονομερής, είναι διπλή. Έτσι, είναι τραγικό να μιλάνε για μειώσεις της τάξης του 35-45%. Λοιπόν, κανένας παραγωγός δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις οφειλές του στις τράπεζες, στις οφειλές του στο δημόσιο, και να ξέρετε ότι είναι και ένας κλάδος, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να φοροδιαφύγει. Είναι καθαρά τιμολόγια και πληρώνουν όλες αυτές οι εταιρείες πακτολό εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο λόγω της λειτουργίας τους, τους φόρους τους. Τι θέλουν να κάνουν, να καταστρέψουν και έναν κλάδο που συμβάλλει στο δημόσιο, αυτό μας λένε? Όχι, να πληρώσουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα χρήματα από τη ΣΑΠΕ. Αυτό λέμε και είναι συγκεκριμένες εταιρείες με ορυκτά καύσιμα, πετρέλαια και φυσικό αέριο. Και σας δίνω το παράδειγμα της Σαντορίνης για να δείτε τόσα χρόνια προστασία συγκεκριμένων εταιριών πετρελαίου, όπου παίρνανε επιδοτήσεις για να δίνουν στις γεννήτριες της Σαντορίνης πετρέλαια και εκείνες καταστράφηκαν. Και η Σαντορίνη μέσα στο καλοκαίρι δεν είχε ρεύμα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάντια του ελληνικού κράτους. Και τώρα ανακάλυψαν ότι πρέπει να συνδέσουν τα νησιά με καλώδια, έτσι που έπρεπε να το έχουν κάνει ήδη. Που στο κάτω-κάτω, δύο χρόνια είναι όλο και όλο το κόστος. Θα αποσβεστεί σε δύο χρόνια αν συνδέσουν το καλώδιο. Όλα αυτά τα χρόνια επιδοτούσαν και επιδοτούν με πακτολό δισεκατομμυρίων ευρώ τα ορυκτά καύσιμα. Είναι απαράδεκτο, όπως είναι απαράδεκτη και η πολιτική του ΙΠΚ. Ζητήσαμε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό να αποσύρει άμεσα
το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο και καλούμε και τους βουλευτές, αν τυχόν δεν αποσυρθεί, να το καταψηφίσουν. Και γι' αυτό το λόγο θα έχω και συνεννόηση με τους βουλευτές Δράμας.